Σήμερα η κυβέρνηση έχει στις 12 για το προσφυγικό που έχει ξεφύγει πάλι σύσκεψη και λέω πως και εκεί θέσατε κάτι. Κοίταξε, εγώ είμαι στην Επιτροπή Μεταναστών στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Επομένως, θα σου πω ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή... Υπάρχουν στην Επιτροπή, ειδικά στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τόσοι πολλοί φασίστες και τόσοι πολλοί από τις Βαλτικές χώρες, που η ιδέα του μεταναστευτικού θα σου προξενούσε καθολική αλλεργία. Δηλαδή, έχω δει πολλές φορές στο παρελθόν αυτούσια τα δελτία τύπου της Χρυσής Αυγής να περνάνε στην Επιτροπή για να συζητηθούν. Τραγικό. Έχει όμως και ανθρώπους με ανοιχτό μυαλό. Το πρόβλημα το μεταναστευτικό έχει μετατραπεί σε όπλο. Τι θα γίνει τώρα, γιατί ο Τραμπ βγήκε και είπε θα σας πετάξω και τους τζιχαντιστές στην Ευρώπη. Σαν οβίδες. Δεν είναι θέμα τζιχαντιστών. Είναι θέμα πρώτα απ' όλα το να πετάς τον άνθρωπο ως οβίδα. Και να προσπαθούν να πάρουν μέτρα αυτοί που συντελούν στο να πετιούνται οι άνθρωποι ως οβίδες. Και πού θα πάει αυτό? Εκεί που θα το επιτρέψουμε να πάει. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Θα το επιτρέψουμε ή οι υπόλοιποι θα μας αφήσουν? Εμείς έχουμε ως χώρα ορισμένα πράγματα που οφείλουμε, πρέπει να αποφασίσουμε πολιτικά και να κάνουμε. Τι προτείνεις, τι πρέπει να γίνει, τι πιστεύεις? Αρχίσαμε πρώτα απ' όλα όταν μιλούσαμε για το μεταναστευτικό να το βάζουμε στη διαδικασία ότι η χώρα είναι μια χώρα transit. Mm-hmm. Το θυμάστε? Ναι. Ότι θέλουν να φύγουν. Ναι. Όχι όλοι όμως. Οι περισσότεροι όμως. Ναι. Θέλαν να φύγουν. Υπήρχε και το θέμα που ετίθετο στην Ευρώπη περί επανένωση των οικογενειών και χίλια δυο. Αυτό το εγκαταλείψαμε ως πολιτική, υποχωρώντας σε ακροδεξιές πιέσεις, όπως ήταν οι χώρες του Βίζεγκραντ. Τι θες να σου πω εγώ τώρα ως κουκουέ, που είμαι στα κάγκελα, με αντικομουνιστική απόφαση και ψήφισμα, το οποίο υπάρχουν και Έλληνες βουλευτές που το ψηφίσανε ή απήχανε. Ναι. Που υιοθετεί και νομιμοποιεί κάθε φασιστοειδή μορφή πολιτικής, κάθε ναζιστική μορφή πολιτικής μεταξύ αυτών. Προεξάρχων, το μεταναστευτικό, ο αντικομουνισμός και πρωταγωνίστησαν. Οι χώρες του Βίζεγκραντ που μας δημιούργησαν το πρόβλημα, ξεκινάω από τη Γευγελή, έτσι, δεν είναι. Πάμε για καινούργια Γευγελή αύριο το πρωί ενδεχομένως. Θα πάμε για καινούργια Γευγελή. Αυτό όμως δεν το αντιμετωπίσαμε, γιατί ακούω και εκείνο και το περιβόητο τώρα είναι της μόδας. Της μητσοτακέικης μόδας, ήταν και πιο πριν, με άλλο τρόπο. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Να πάμε όλοι μαζί. Ναι, πού στο διάλογο θα πάμε όλοι μαζί? Εδώ... Πες μου, ποιοι θα πάνε όλοι μαζί? Ναι. Ποιοι? Από τη Νέα Δημοκρατία η Άννα Μισελ το ψήφισε και η Σπυράκη δεν το ψήφισε. Αυτό όμως που λέτε, από το Κινάλ ο Ανδρουλάκης δεν το ψήφισε, η Καϊλή απήχε. Άρα τι βλέπεις να γίνεται και τώρα? Μέχρι της ελληνικής λύσης ο ένας το ψήφισε και ο άλλος δεν το ψήφισε. Αυτό που λέτε όμως εξηγεί γιατί μόνο η Ελλάδα δέχεται τόσο μεγάλο φορτίο. Αντίστοιχα, ας πούμε, και η Τουρκία που έχει στον χώρο που έχει τόσο εκατομμύρια δεν είναι δημοκρατική με την έννοια που το λέμε. Δεν εννοεί γιατί δεν εξηγεί γιατί δέχεται φορτίο. Άρα, το ότι λοιπόν, δέχεται φορτίο είναι... εκ των πραγμάτων, πρακτικά τώρα, για να μην κορεδευόμαστε πίσω το δάχτυλό μας να φτιάχνουμε διαφορετική γεωγραφία. Γεωγραφικά είναι το σημείο. Δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Εκ των πραγμάτων, γεωγραφικά είναι σημείο. Εμείς είναι σημείο. Εντάξει, βλέπεις όμως ότι ο Τραμπ θέλει να στείλει πίσω απειλή, να στείλει πίσω στην Ευρώπη τους τζιχαντιστές. Δηλαδή, όλοι κάπως το εργαλειοποιούν και λένε μακριά από εμάς. Δεν το εργαλειοποιούν. Ο Τραμπ πήρε λεφτά. Καπήλησε για να φτιάξει τείχος στο Μεξικό. Και τείχος και... Ναι. Ναι. Τώρα, τι σχέσεις έχει με το Μεξικό? Έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να γυρίσεις λίγο πίσω το κομμάτι της ιστορίας να δεις και για πόσο αγοράστηκε το... Δύσκολο. Ο νότος της Αμερικής. Να πάμε λοιπόν, λίγο... Μην πάμε σε τέτοιες διαδικασίες. Λοιπόν, εδώ χρειάζεται αλλαγή πλήρως της συνθήκης του Σέγγεν. Χρειάζεται άμεση καταγραφή και εφοδιασμός, αφού μπουν σε κατάλληλες δομές, των ανθρώπων με έγγραφα. Να μπορούν να μετακινηθούν εκ των πραγμάτων. Ναι, χρειάζεται επίσπευση των διαδικασιών, ολόκληρη αλλαγή, ακόμα και για το τμήμα που ενδεχομένως θα θελήσει κάποιος να ενσωματώσει στην ελληνική κοινωνία. Θέλω να πάμε... Για ποιοι λόγους, ψι, ωμέγα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Πέρα από ανθρωπιστικούς, πολιτικούς, ουσιαστικούς, ασφαλιστικούς. 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 Ναι. Για να προλάβουμε. Πάλι θέλει τρόπο και μέσα.